Πρόεδρε, μια καινούργια χρονιά μόλις ξεκίνησε. Ξεκίνησε πριν 2 ώρες εδώ στο Γάζι για την ομάδα του Αλμυρού. Ακούσαμε τους αγωνιστικούς, τους τεχνικούς, τον αγωνιστικό και τον τεχνικό, έναν από τους αγωνιστικούς τελεστές, τον προπονητή τον Μάνο Σουτζή. Να ακούσουμε και τον καθήλυνα αρμόδιο σε διοικητικό επίπεδο, εσένα, για τον φετινό Αλμυρό. Πέρυσι ο Πύχης είχε μπει πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ νωρίς. Φέτος ο Πύχης διατηρείται ψηλά και μέχρι ποιο σημείο μπορεί να μπει? Καταρχήν σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην έναρξη της νέας περίοδου της ομάδας μας. Η διοίκηση φέτος κάνει μια καινούργια προσπάθεια και ένα προγραμματισμό εξ αρχής, με την εμπιστοσύνη που έδειξε στο Μανώλη το Σουτζή, που θεωρώ ότι είχαμε μια καλή τελική χρονιά. Προσπαθήσαμε με τις συζητήσεις που είχαμε όλη την προηγούμενη περίοδο με τον προπονητή και με το τεχνικό team γενικότερα να βοηθήσουμε εμείς η διοίκηση όσο μπορούμε όλη τη διαδικασία του roster και το ξεκίνημα της ομάδας μας. Κάναμε μια προσπάθεια και δώσαμε ένα στίγμα στον προπονητή όσον αφορά τι θα θέλαμε σαν διοίκηση, που τελικά νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό, δηλαδή να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κριτικό στοιχείο στην ομάδα, να φέρουμε όσο το δυνατόν νέο στοιχείο στην ομάδα, ηλικιακά νέο στοιχείο. Θέλουμε νέα παιδιά και να δώσουμε ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Γι' αυτό ανεβάσαμε και από τους νέους Αλμυρούς κάποια παιδιά στην ομάδα φέτος. Θα πάρουν όλοι ευκαιρίες. Πιστεύω ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο ο Αλμυρός, τουλάχιστον για όσο καιρό ασχολούμαι εγώ με τα διοικητικά του Αλμυρού, είναι κάτι καινούργιο και κάτι το οποίο επενδύει σε αυτό. Νομίζω ότι η στόχη μας για φέτος, στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, είναι καταρχήν με την πρώτη περίοδο του πρωταθλήματος να προσπαθήσουμε η ομάδα να έχει περάσει τον πύχη του υποβιβασμού και σε δεύτερη φάση μετά να πάμε όσο ψηλότερα μπορούμε. Μια προβλημάτιστη λοιπόν καταρχήν χρονιά και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορεί ο Αλμυρός στο φετινό πρωτάθλημα, που ήταν ιδιαίτερο δύσκολο. Βεβαίως, αυτή την προσπάθεια κάνουμε αυτή τη στιγμή και ο στόχος μας είναι αυτός. Προσπαθούμε όλα τα παιδιά να τα δέσουν και να δεθούμε όλοι μαζί να γίνουμε μια οικογένεια. Αυτό είπαμε και στην πρώτη ομιλία που κάναμε στο ποδοσφαιρικό team. Νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Υπάρχει η θέληση, υπάρχει ο ζήλος. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έγιναν κάποια εντυπωσιακά μεταγραφικά χτυπήματα με ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας που έχουν εμπειρία, που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Για τη συνέχεια, τι να περιμένουμε? Ακούστε να δείτε, προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε πρώτον ηλικίες, δεύτερο εμπειρία, τρίτον νεότητα, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένα μίξ όλων των, αν θέλετε, εμπειριών και ψυχισμού του νέου κόσμου που έχει την δυνατότητα και τον ανταγωνισμό ώστε να πάει καλύτερα ακόμα και προσωπικά ένας παίκτης. Η προσπάθεια μας ήταν αυτή. Υπάρχει ακόμα σκέψη μας και συζητήσεις με κάποιους παίκτες οι οποίοι στο προσεχώς διάστημα, ας πούμε, θα έρθει ένας ξένος ο οποίος αγωνίζεται στην πατρίδα του σε Α και Β εθνική κατηγορία, πολύ καλός. Τουλάχιστον από όλες τις αυτές που έχουμε πάρει, τα feedback που έχουμε πάρει είναι καταπληκτικά. Εθνικότητα? Από την Παραγουάη. Θα φτάσει στις επόμενες μέρες και αυτός θα ενταχθεί στο team. Επίσης νομίζω ότι 1-2 μεταγραφές που δεν είναι ανακοινώσιμες ακόμα θα υπάρξουν μέχρι τις 10-15 του μήνα, θα έχει ολοκληρωθεί το roster. Καλή χρονιά, Πρόεδρε. Ευχόμαστε στην ομάδα, σε όλα τα κριτικά σωματεία, σε όλα τα σωματεία να έχουν υγεία οι ποδοσφαιριστές, ό,τι καλύτερο. Επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ εύχομαι σε όλα τα σωματεία, ιδιαίτερα της Κρήτης, καλή αρχή.
να υπάρξουν καλοί αγώνες, να είμαστε όλοι ενωμένοι, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο και ας κερδίζει ο καλύτερος στο γήπεδο. Δίπλα μας ο προπονητής του Αλμυρού, ο Μάνος Σουτζής. Μάνο, καλή χρονιά, καλό ξεκίνημα με υγεία, μιας και σήμερα είναι η πρώτη συγκέντρωση για τον Αλμυρό. Πες μας πρώτα απ' όλα μια αρχική τοποθέτηση για την φετινή χρονιά, για τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε και για τα θέλω τα δικά σου στην ομάδα του Γαζίου. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε στην πρώτη του Αλμυρού. Για μας είναι μια καινούργια αρχή γενικώς. Νομίζω ότι έχουμε αλλάξει κατά πάρα πολύ την ομάδα την περσινή. Έχουν έρθει πάρα πολλά νέα παιδιά. Προσπαθήσαμε να φέρουμε όσο γινόταν περισσότερο το κριτικό στοιχείο. Από εκεί και πέρα φέραμε και 5-6 παιδιά από την γύρω περιοχή της Ελλάδας. Οι μεταγραφές δεν έχουν κλείσει ακόμα. Θα κάνουμε σίγουρα ακόμα, θα έρθουν 3 παιδιά ακόμα στην ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Θα έχει, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται, θα μπούμε σε ένα όμιλο που θα είναι οι αθηναϊκές ομάδες, ομάδες με βαριά φανέλα, με ιστορία. Θεωρώ ότι θα είναι από τα πιο δυσκολότερα πρωτάθληματα των τελευταίων χρόνων. Οπότε θα πρέπει και εμείς να προετοιμάσουμε την ομάδα μας όσο γίνεται καλύτερα. Ο χρόνος, η αλήθεια είναι, θα χρειαστούμε χρόνο γιατί έχουμε, όπως σας είπα, πάρα πολλά νέα παιδιά, έχουμε αλλάξει την ομάδα, οπότε για να μπορέσουμε να βρούμε να βρει η ομάδα τα πατήματά της, να μάθει ο ένας παίχτης τον άλλον, θα χρειαστεί χρόνο. Γι' αυτό κλείσαμε και κάποια φιλικά παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε να κλείσουμε, να μπορέσουμε να μοντάρουμε την ομάδα και να, ο στόχος μας είναι να έχουμε μία πορεία η οποία θα είναι όσο δυνατόν πιο γρήγορα μία σωτηρία και από εκεί και πέρα να κοιτάξουμε να τερματίσουμε όσο ψηλότερα γίνεται. Βασικός μας στόχος είναι να φτιάξουμε τα αποδυτήριά μας να είναι, γιατί νομίζω ότι όλες οι ομάδες ξεκινάνε από εκεί, να φτιάξουμε μία οικογένεια και στα δύσκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα εύκολα και στα δύσκολα να είμαστε όλοι μαζί. Τι ομάδα θέλεις να φτιάξεις, με τι αγωνιστικά χαρακτηριστικά, ποιο θα είναι το αγωνιστικό σήμα κατά τεθέν, αυτό το σήμα που θα τη χαρακτηρίζει, αυτό που θέλεις εσύ? Αν θα παρατηρήσετε, το ρόστερ μας είναι, οι περισσότεροι είναι ηλικιακά πάρα πολύ μικροί. Θέλουμε μια ομάδα η οποία θα τρέχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο πάρα πολύ. Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε όλους τους αντιπάλους μας θα είναι, θα προσπαθήσουμε να έχουμε, να πρεσάρουμε ψηλά, να κερδίσουμε μπάλες από τον αντίπαλο και να κάνουμε επιθέσεις. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όσο γίνεται περισσότερο, να έχουμε την μπάλα στην κατοχή μας και γενικά ονειρεύομαι και σκέφτομαι μια ομάδα με πολλά τρεξίματα, με pressing και με κατοχή μπάλας. Με τι θα είσαι ικανοποιημένος στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου, τι αν έχει πετύχει η ομάδα σου, Αλμυρός? Όπως σας είπα, θα μου άρεσε η ομάδα μας να τερματίσει στις ψηλές θέσεις. Εγώ αυτό που θέλω από την ομάδα μου είναι να μπαίνουμε μέσα και οι ίδιοι οι παίχτες να ευχαριστούνται τον αγώνα. Να μπαίνουμε μέσα και να γουστάρουμε, όπως τους λέω εγώ, μέσα στα αποδυτήρια. Αν μπορέσω και καταφέρω να το κάνω αυτό, τότε θα είμαι πολύ ικανοποιημένος. Πολύ ωραία. Και για το θέμα των μεταγραφών, μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο? Σε ποιο στάδιο δηλαδή βρίσκονται οι επαφές, πότε περιμένεις να έχεις ολοκληρωμένο το ρόστερ? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κλείσει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι ξένος. Νομίζω ότι μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη θα έχουμε τα χαρτιά του και θα είναι εδώ. Και μετά θα πάρουμε ένα στόπερ και ένα στη μεσαία γραμμή. Στην ουσία είναι τρεις παίχτες θα έρθουν ακόμα και έχουμε κλείσει το ρόστερ. Και κλείνει το ρόστερ. Να. Να ευχηθούμε λοιπόν, Μάνο, καλή χρονιά, με υγεία, χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ πέρα. Άγγελε Χαντή, επιστροφή στην Κρήτη, σε γνώριμα μέρη δηλαδή, αλλά αυτή τη φορά φορώντας την φανέλα του Αλμυρού για πρώτη φορά. Πρώτα απ' όλα, μίλησέ μας για τα συναισθήματά σου. Πρώτα απ' όλα, καλώς σας βρήκα. Σας ξέρω χρόνια. Τα συναισθήματα. Επιστροφή στην Κρήτη. Είναι σαν το σπίτι μου.
πραγματικά 9 χρόνια εδώ. Ωραίες στιγμές, εδώ ξεκινήσαμε, εδώ μάλλον θα τελειώσουμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω στην οικογένεια του Αλμυρού, μια ομάδα με φερεγγιότητα, με υγεία, με ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα, με ανθρώπους που με θέλανε και μου δείξαν το σεβασμό που, που μου δείξαν οι άνθρωποι, έπαιξε μεγάλο ρόλο για μένα. Τους ευχαριστώ, θα προσπαθήσω κι εγώ από τη μεριά μου να βάλω το λιθαράκι μου να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Δύσκολη κατηγορία, δύσκολες συνθήκες, αλλά η ομάδα του Αλμυρού και η οικογένεια του Αλμυρού είναι αποφασισμένη να πετύχει, γιατί έχει όλα τα χέγγια. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο, εδώ τους ανθρώπους της ομάδας, τον κύριο Σουτζή. Να έχουμε μια όμορφη χρονιά, αξιόλογοι ποδοσφαιριστές, αξιόλογα παιδιά. Ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώνει ειδικά, θέλει ένα μέρος να ηρεμεί και να έχει την ασφάλεια και τη φερεγγιότητα που χρειάζεται ο κάθε ποδοσφαιριστής για να περνάει καλά. Και φυσικά να προσφέρει αυτά που μπορεί. Έτσι θα κάνω κι εγώ, θα προσπαθήσω με την εμπειρία μου να βοηθήσω το σύλλογο και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Ο λόγος που είπες το ναι, που απάντησες θετικά, αν και κατά ένα μέρος τον απάντησες μόλις στην πρόταση του Αλμυρού, και το κίνητρο από εδώ και πέρα, ποιο είναι? Εντάξει, εγώ δεν ήρθα να συνταξιοδοτηθώ εδώ, ήρθα να προσφέρω, ήρθα να παίξω, να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους. Βασικά έπαιξε ρόλο αυτό που ήξερα και από, και από τα παιδιά εδώ που ξέρω, το Γιάννη τον Κιλιάρα που έχουμε μεγαλώσει ποδοσφαιρικά μαζί, ότι είναι μια ομάδα η οποία χαίρεται ο ποδοσφαιριστής να παίζει, γιατί υπάρχει αυτό που σας είπα, φερεγγιότητα, που είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, ειδικά στη χώρα μας. Και δεν το πολύ σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα και η Κρήτη έπαιξε το ρόλο της, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ποδοσφαιρικά μεγάλωσα εδώ και το αγαπάω πάρα πολύ το νησί. Και τώρα οι πρώτες εντυπώσεις από την ομάδα, και μόλις έχεις έρθει, και ο στόχος, οι επιδιώξεις για το επόμενο πρωτάθλημα. Εντάξει, εμείς κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Είμαστε μια ομάδα νέα στην ουσία. Έχουν μείνει λίγα παιδιά από πέρσι. Με ταπεινότητα και με πολλή δουλειά πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει καλά. Η πρώτη μου εντύπωση είναι πολύ θετική, γιατί είναι μια ομάδα που θέλει να δουλέψει. Είναι παιδιά νέα που στελεχώνουν το τεχνικό team, που έχουν όρεξη για δουλειά. Όπως και τα νέοι μου συμπαίχτες, ξέρουν ότι η ομάδα αυτή έχει δίψα για διάκριση. Τέτοιες ομάδες έχουν δίψα για διάκριση και αυτό είναι που με αυτό πετυχαίνει στο στόχο. Και σίγουρα το σύνολο. Οι οικογένειες και οι παρέες κερδίζουν τα πρωταθλήματα, να ξέρετε. Αυτό λέει η εμπειρία μου. Καλή επιτυχία, καλή αρχή στο νέο ξεκίνημα. Ευχαριστώ.